Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. Ναι, και γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο. Ναι. Και γι' αυτό το φαινόμενο, επειδή επαναλαμβάνεται, υπάρχουν και ευθύνες. Φυσικά. Και εμείς λέμε ευθύνες πολύ σοβαρές. Και έχει τις πρώτες και κύριες ευθύνες έχουν οι κυβερνήσεις, και οι σημερινές αλλά και οι προηγούμενες. Ναι. Γιατί ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα εθνικό πάρκο στην προκειμένη περίπτωση, δεν φρόντισαν να έχουν όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, ούτως ώστε ακόμη και αν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, να μπορέσει έγκαιρα να εντοπιστεί αλλά και να κατασβεστεί. Και αυτό είναι το βασικό ζητούμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακριβώς η καθυστέρηση αντίδρασης στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Το λέμε αυτό γιατί ακριβώς και τα εναέρια, και κύρια τα εναέρια μέσα, καθυστέρησαν πολύ να έρθουν. Την επόμενη μέρα, επί της ουσίας, την εκδήλωση της πυρκαγιάς, μπόρεσαν να αξιοποιηθούν. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά την τεράστιες ευθύνες οι οποίες υπάρχουν, και θα έλεγα επιπλέον ότι αυτή η λογική ότι πρέπει να ξεκινήσει πρώτα η αντιπυρική περίοδος και μετά να δούμε πώς εφαρμόζεται το σχέδιο, είναι μια εγκληματική λογική, και τα τραγικά της αποτελέσματα φάνηκαν από την συγκεκριμένη πυρκαγιά στην περιοχή της Τροπιλιάς. Ούτε υψηλές θερμοκρασίες υπήρχαν για την εποχή, ούτε ιδιαίτερα ισχυρή άνεμη. Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε εκεί πυροσβεστικός σταθμός ή όχημα, αφού μιλάμε για εθνικό πάρκο? Καταρχάς θα έπρεπε να υπήρχε καθαριστή από διάφορα ξερά που θα υπάρχουν. Δεύτερον, θα έπρεπε να υπήρχαν εκεί πέρα οι δασικοί δρόμοι, οι ζώνες αντιπυρικής προστασίας, φυλάκιο με πυροσβεστικό, γιατί ακριβώς μιλάμε για εθνικό πάρκο και μάλιστα είναι πευκοδάσος. Ναι. Δεν είναι οποιοδήποτε. Το οποίο το πευκοδάσος από την ίδια του τη φύση είναι πολύ πιο ευάλωτο. Όλα αυτά βεβαίως δεν υπήρξαν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είχαμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ναι. Και αυτό σχετίζεται ακριβώς με τη λογική την οποία μιλάει περί ωφέλους και κόστους. Ναι. Λογική δηλαδή που οι υποδομές οι οποίες γίνονται, αυτές οι υποδομές που αφορούν την αντιπυρική προστασία, την πλημμυρική ή την αντισεισμική θωράκιση, λογίζονται ως κόστος, με αποτέλεσμα ακριβώς να μην είναι έργα και υποδομές προτεραιότητας, αλλά αντίθετα, αντί να προλαμβάνονται οι καταστροφές, συνήθως προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε για να τις καταστήλουμε με ολέθρια αποτελέσματα. Ναι, αναγκάζονται μετά να πετάξουν τα αεροπλάνα, να δαπανηθούν πολλά περισσότερα. Και βεβαίως, πέρα από το ζήτημα αυτό, ναι, ότι μπορεί να κοστίσει και στις ανθρώπινες ζωές, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε διαπιστώσει λοιπόν ότι η αλλαγή που έγινε στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν έχει ωφελήσει. Δεν θα έπρεπε να πάμε στο επόμενο βήμα, να διορθώσουμε τα λάθη και να δούμε ποια είναι τι μέτρα εφαρμόζουν σε άλλες χώρες με μεγαλύτερη επιτυχία, για να ακολουθήσουμε και εμείς αυτό το δρόμο? Η τεχνογνωσία υπάρχει. Πορίσματα, να σας θυμίσω, των διαφόρων επιτροπών της Βουλής έχουν ίδια, και μάλιστα κάποια στις αρχές του 2000 ήταν και ομόφωνα, που μιλούσαν για ενιαίο φορέα πυροπροστασίας. Γιατί θα σας θυμίσω, αρχικά παλαιότερα τα δάση ήταν ευθύνη της δασικής υπηρεσίας. Φυσικά, και έγινε ο διαχωρισμός. Έγινε ο διαχωρισμός και πέρασε στην πυροσβεστική, με αποτέλεσμα. Υπάρχουν μια σειρά υπηρεσίες που να εμπλέκονται με την υπόθεση προστασίας του δάσους, για παράδειγμα, οι οποίες ακριβώς να μην υπάρχει ο συντονισμός στο όλο το σύνολο του σχεδιασμού ο οποίος απαιτείται. Και αυτό βεβαίως δεν σχετίζεται με έλλειψη γνώσεων. Μάλλον έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μας, με ηθελημένο σχέδιο υπονόμευσης της δασικής προστασίας. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής σήμερα τα δάση αποτελούν και πηγή ενίσχυσης ή νέες πηγές κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων, στη λογική της αξιοποίησης των ορεινών όγκων και των δασικών εκτάσεων για επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως είναι οι ανεμογεννήτριες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή τουριστική αξιοποίηση. Θα μπορούσαν να συνεπάρχουν ορισμένα από αυτά, αν υπήρχε ο σχεδιασμός. Δηλαδή, καμία φορά το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Όχι, δεν ισχύει πάντοτε αυτό, αλλά μπορούν να υπάρχουν συνδυαστικές δραστηριότητες. Καλύτερα να υπάρχει κόσμος μέσα σε ένα δάσος και να υπάρχει μια υποτυπώδης τουριστική δραστηριότητα, παρά να είναι μόνοι τους. Εμείς δεν είμαστε της άποψης ότι το δάσος
δεν πρέπει να, έχει, να υπάρχει να συνυπάρει με την ανθρώπινη ζωή. Φυσικά. Αντίθετα πρέπει ακριβώς να χαίρεται η λαϊκή οικογένεια το δασικό πλούτο να μπορεί να πάει στη χώρα μας. Ακριβώς. Αυτό είναι διαφορετικός με και άλλωστε τα δάση όλα τα προηγούμενα χρόνια χάρη και στην ανθρώπινη δραστηριότητα μπόρεσαν και περιφρουρήθηκαν. Όταν ο άνθρωπος άρχισε να φεύγει από την Ήπεθρο, ναι, τότε υπήρχαν και ζητήματα, τον καθορισμό των δασών και μια σειρά άλλα θέματα. Αλλά πέρα λοιπόν όμως από αυτό το ζήτημα, βεβαίως εμείς λέμε ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν αποτελεί τον παράγοντα εκείνον που υπονομεύει το δάσος, αντίθετα μπορεί να τον προστατεύσει, δεν τον προστατεύει ο προβληματικός σχεδιασμός, η άρνηση μέτρων προληπτικών και αντίστοιχων υποδομών. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια και διάφορα συμφέροντα τα οποία για διάφορους λόγους οπλίζουν το χέρι των εμπριστών. Καιροφυλακτούν από την αρχή ως το τέλος, πριν από την πυρκαγιά και μετά. Στους χάρτες, στο σχεδιασμό, ναι, στην αποτύπωση των οικοπαίδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.